μόλις με έπιασε μια ύπνωση. Όσο άκουγα τι έλεγε ο Δαβίδ τόση ώρα, ταυτόχρονα άκουγα και το Θεό. Ο Δαβίδ μίλαγε και έκανε αυτή την κίνηση. Ήταν το πόδι της ζωής, της ψυχής. Αυτό είναι της θέλησης. Είναι το πρώτο βήμα που έκανε ο άνθρωπος. Άρα θέληση και ζήσε. Δηλαδή, δημιούργησε τη ζωή που εσύ θέλεις. Όταν φτάσεις εδώ, είσαι ψυχή και ζωή. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Σωστά είπε από εδώ, η ένωση της θέλησης και του θέλω. Εκείνη την ώρα μου έλεγε, είναι η ώρα να τα ενώσει. Αν ενώσω τη θέλησή μου με το θέλω μου, τότε, επειδή το θέλω είναι πράξης, κατασκευάζω ή δημιουργώ μία ζωή που εγώ θέλω. Άρα έχω τη θέληση να το κάνω και έρχεται το θέλω μου και το πραγματοποιεί. Η ύπνωση είναι γιατί δεν είσαι στο δρόμο σου. Όταν φύγεις από αυτό που είσαι, αντί να είσαι δάσκαλος, γίνεις κάτι άλλο για να έχεις περισσότερη αξία, τότε αυτό που είσαι το έχεις αρνηθεί. Και πας σε αυτό που δεν είσαι, αλλά για να μπορέσεις να το υποστηρίξεις, πέφτεις σε ύπνωση. Και κάνεις οτιδήποτε, γιατί μέσα στην ύπνωση δεν αισθάνεσαι. Δεν υπάρχει η θέλησή σου για να σε οδηγήσει να αισθανθείς. Οπότε εκεί κάνεις ό,τι θέλουν οι άλλοι. Εσύ πιστεύεις βέβαια ότι θα τους αποδείξεις ότι είσαι κάτι άλλο. Εσύ πιστεύεις ότι είσαι κάτι άλλο. Εσύ πιστεύεις ότι μέσα από το κατόρθωμα θα ορθώσεις το ανάστημά σου. Εσύ πιστεύεις ότι εκείνοι μπορούν να σε αποδεχτούν και όχι εσύ. Εσύ πιστεύεις ότι εφόσον υπάρχουν εκείνοι, υπάρχεις κι εσύ. Αυτό δεν υπάρχει μέσα στη θέλησή σου όμως. Υπάρχει από εδώ που αντί να έχεις ψυχή και ζωή, έχεις ύπνωση. Θα σου δείξω και θα μου αποδείξω. Δείτε αν το έχετε κάνει στη ζωή σας. Εγώ το έκανα. Αυτό που δεν έκανα είναι να αποδεχτώ αυτό που είμαι. Πίστευα βέβαια ότι αν κρυφτώ, εάν κάνω τη χαζή, τη μαγκιόρα και αποδείξω στους άλλους αυτό που θέλουν να είμαι, που επιθυμούν δηλαδή, τότε θα είμαι καλά και εγώ και εκείνη. Όμως όσο περνάγανε τα χρόνια κανένας δεν ήταν καλά. Ούτε εκείνη, ούτε εγώ. Εμένα πάντα με περνάγανε όλοι για πλούσια. Ακόμα λένε όλοι, αγόρασε αυτό αφού έχεις. Πάρε εκείνο αφού έχεις. Άρα χρειάζεται να δω ότι στη θέλησή μου εγώ τον έχω αρνηθεί τον πλούτο
Οι άλλοι τον βλέπουν όμως. Εγώ προσπαθώ να μην είμαι πλούσια. Θα κάνω τα αδύνατα δυνατά να μου αποδείξω όμως ότι δεν είμαι πλούσια. Μα εκείνη έχει τα λεφτά. Εγώ δεν έχω. Ο λόγος που εγώ δεν έχω είναι γιατί τα είχα δώσει. Εκείνη όμως που είχε ήταν γιατί τα είχε κρατήσει. Άρα, τι κάνω για να μπορώ να μην είμαι αυτό που είμαι, δίνω για να μην έχω. Και έτσι θα μου αποδείξω ότι τελικά δεν είμαι πλούσια. Θα έρθει και ο νους και θα πει θέλεις να είσαι φτωχιά με κρίση. Και εγώ θα πω φοβάμαι τον πλούτο. Αυτό είναι επίγνωση και αποδοχή. Αν πω όχι, τότε έχω πάει στο πιστεύω. Ναι, πιστεύω ότι είμαι φτωχιά. Έτσι, για να μπορείς να νιώσεις τη θέλησή σου, χρειάζεται να αφαιρέσεις από τη ζωή σου ό,τι πιστεύεις για σένα. Οι άλλοι πάντα βλέπουν αυτό που εσύ αρνείσαι. Ο λόγος που το βλέπουν είναι γιατί είναι φανερό. Όταν εσύ αρνείσαι, τυφλώνεσαι και δεν βλέπεις. Σωστά. Για να μπορείς να θυμώνεις όταν θα στο λένε οι άλλοι. Το πρώτο βήμα είναι για να νιώσω. Πώς εγώ θέλω να ζήσω. Χρειάζεται να μείνω. Αν δεν νιώσω τίποτα, ξαναπάω στη θέση που ήμουν για να δω εγώ τι θέλω. Μέσα από αυτό το βήμα είναι η ώρα να αλλάξετε τη ζωή που ζείτε. Αν δεν τη δείτε, ξαναεπιστρέψτε στο παλιό σας κομμάτι. Που σημαίνει ότι έχετε να δείτε και άλλα πράγματα που ακόμα δεν έχετε δει. Τα που θα δω είναι ό,τι πιστεύω. Και όταν αποδεχτώ ότι εγώ πιστεύω για μένα ότι είμαι φτωχιά, τότε είμαι έτοιμη να κάνω το πρώτο βήμα της θέλησής μου για τη ζωή. Άρα χρειάζεται να πάω αντίστροφα τώρα. Ο Θεός σωστά μας δημιούργησε, αλλά εμείς χάσαμε το δρόμο μας. Δηλαδή κατασκευάσαμε παράδρομους. Και ο Θεός λέει, σωστά το κάνατε για να έχετε το βίωμα, αλλά τώρα είναι η ώρα της επιστροφής. Αυτό που σας λέω εγώ δεν είναι μόνο για εσάς, είναι για όλο το ανθρώπινο είδος στη γη. Όλοι χρειάζεται να επιστρέψουμε. Ή θα επιστρέψουμε στην πραγματικότητά μας, ή θα επιστρέψουμε πίσω για να ξαναγυρίσουμε και να επιστρέψουμε.
πρώτο που χρειάζεται να δω είναι το λάθος. Δεύτερο, είναι το πιστεύω. Τρίτο, είναι η αμφιβολία. Το σε πάει ένα μπρος-πίσω. Τέταρτη είναι η άρνηση. Θα φτάσεις εκεί. Δες πόσο πονάς να αφήσεις αυτό που κατασκεύασες. Και μετά υπάρχει ο φόβος της προστασίας. Αν φτάσεις εκεί, μείνε. Τότε νιώθεις αυτό που έκανες και νιώθεις και αυτό που είσαι. Και τότε συμβαίνει η αποδοχή της ύπαρξής σου. Και ξεκινάς να είσαι θετικός. Αυτό που ήσουνα είχε κατασκευαστικό φόβο. Αυτό όμως που γίνεσαι έχει προστατευτικό φόβο. Έχει μία αξία που μόνο εσύ μπορείς να την νιώσεις. Έχει ένα δρόμο που μόνο εσύ μπορείς να περπατήσεις. Έχει ένα θέλω που βάζεις εσύ ποιους ανθρώπους θέλεις να συμπορεύονται μαζί σου. Έχει άνεση και ζωή. Μου αρέσει να φοβάμαι γιατί με προστατεύω. Μου αρέσει να με νιώθω επειδή υπάρχω. Όμως δεν υπάρχει κανένας άλλος στο δικό μου δρόμο εκτός από μένα. Και αυτή είναι η αξία μου. Αυτό που φοράω είναι για μένα. Ο δικός μου ο καθρέφτης δείχνει εμένα. Αν γυρίσω έτσι τον καθρέφτη μου, δείχνει εσάς. Τότε εσείς είστε στο δρόμο μου και όχι εγώ. Άρα χρειάζεται να σταματήσει ο αντικατοπτρισμός και να γυρίσεις στον καθρέφτη να δεις εσύ ποιος είσαι και τη δική σου αξία. Αυτό θέλει ο δρόμος σου. Εκείνος να δει το δάσκαλο εγώ να δω την οδηγήτρια
και ο καθένας σας να δει μέσα από τις αρνήσεις του ποιος είναι. Δεν θα δω ποτέ ποιος είμαι μέσα από αυτό που μου λένε οι άλλοι. Θα δω ποιος είμαι μέσα από αυτό που εγώ νιώθω. Και αυτό μπορώ να το κάνω μόνο όταν είμαι στον δρόμο μου και είμαι στη θέληση της ζωής. Και τώρα πάω να σας δώσω πώς άλλαξε ο άνθρωπος την αποδοχή με το πιστεύω. Ακούστε τι μου έλεγε. Όταν ο άνθρωπος πήρε μέσα του τη θέληση, ο Θεός του έδωσε τη θεϊκή ενέργεια. Και τότε ο άνθρωπος κατασκεύασε άλλα επίπεδα για να περπατήσει. Σωστά τα κατασκεύασε, γιατί η θεϊκή ενέργεια ήταν πολύ για έναν άνθρωπο νέο. Με ζωή χωρίς δημιουργία. Όσο θα ζεις και θα δημιουργείς, τόσο η θεϊκή σου ενέργεια θα δυναμώνει. Αν δεν δημιουργείς, θα πέφτεις στην άβυσσο. Δηλαδή στην ανυπαρξία. Έτσι, στην πορεία της ζωής του άνθρωπος, ό,τι του έδινε ο Θεός, το άλλαζε. Του έδωσε τις εντολές, τις άλλαξε. Του έδωσε την Παναγία, την άλλαξε. Του έδωσε τον Κύριο, τον άλλαξε. Του έδωσε ανθρώπους που είχαν εντολή από το Θεό, τους άλλαξε, για να μην αλλάξει εκείνους. Και έτσι, λέει ο νέος άνθρωπος αυτής της εποχής, για να μην δει τη θεϊκή του ενέργεια, βλέπει τις θρησκείες. Θα βάλω μπροστά μου την Παναγία για να μην δω την ουσία μου. Θα βάλω μπροστά τον Κύριο για να μην δω την κυριότητά μου. Το Θεό όμως δεν θα τον βάλω μπροστά, γιατί αυτό είναι που δεν θέλω. Δηλαδή η άρνησή μου. Πότε θα τον θυμηθώ τον Θεό? Όταν αρνηθώ. Πότε θα θυμηθώ εμένα? Όταν δω τη θέλησή μου. Δεν τη ζητάς από τον άλλον για να δεις τι έχεις αρνηθεί. Δες τη φοβάσαι.
για να δεις τι θέλεις. Δες τι ζηλεύεις, για να δεις τι έχεις. Ό,τι είδες, βάλ' το στο δρόμο σου. Και τώρα άρχισε να ακούς. Αυτά που ξέρεις. Αυτά που βίωσες. Αυτά που διάβασες. Αυτά που άκουσες. Και δες αν ολοκληρώθηκαν. Γύρνα πίσω. Και επέστρεψε. Και δες αν μπορείς να περπατήσεις με το παρελθόν σου. Και δες τι θέλεις.
αυτό που πίστευες ή αυτό που είσαι. Άκου την άρνηση. Δεν ξέρω ποιος είμαι. Η θέληση στο δείχνει. Και η ψυχή λαμβάνει. Τόσα βιώματα η θέληση σε οδηγεί να δημιουργήσεις. Άφησέ τα και η ψυχή λαμβάνει. Τόσες γνώσεις κόπη προσπάθειες η θέληση σου δείχνει την επίγνωση. Το θέλω σε οδηγεί να κάνεις νέες γνώσεις και η ψυχή λαμβάνει. Τώρα είσαι ο άνθρωπος της επιστροφής. Ήδη έκανες 3 βήματα. Νιώσε ότι έζησες. Νιώσε ότι υπάρχεις μόνο σε αυτό που είσαι. Και πάτα το βήμα της θέλησης για να δημιουργείς τη ζωή που εσύ θέλεις. Έχεις σοφία. Έχεις επιλογή. Έχεις και θεϊκό φως. Έτσι είσαι ελεύθερος να δημιουργήσεις εσύ τη δική σου ζωή, στο δικό σου δρόμο
για να υπάρχεις. Όταν έρθει η στιγμή να μην υπάρχει στη γη, τότε η θέληση έχει μέσα την άλλη διαδρομή. Πάντα με αυτήν θα έρχεσαι στη γη και με αυτήν θα φεύγεις. Με αυτή τη θέληση θα ταξιδέψεις ως ύπαρξη. Και με την ίδια θέληση θα επιστρέψεις στη γη να ολοκληρώσεις το έργο σου, το δικό σου δρόμο, και να γεμίσεις τη δική σου ψυχή. Έτσι όταν έρθεις, εν πνεύματι ειρήνης και ίασης, φτάνεις να αφήσεις τη θέληση και να γίνεις ένα με το φως. Επίπεδα συνείδησης. Ολοκλήρωση φωτός. Εγώ η Μανουηλίδου Χριστίνα. Είμαι η οδηγήτρια. Και με τη θέλησή μου δέχτηκα να είμαι στη γη. Και αποδέχομαι το δικό μου δρόμο. Κάθε φορά που ολοκληρώνεται κάτι και ξεκινάει κάτι νέο, εγώ θα αποδέχομαι και θα ολοκληρώνω. Σας αφήνω.
να δείτε και να νιώσετε. Το δικό σας δρόμο.